Ναι, νομίζω ότι τον τραβάς από τα μανίκια για να πλησιάσει τους δέκτες και μόλις πλησιάσει και για μένα και η αυριανή, αύριο δεν είναι, η πρώτη τηλεμαχία και η των δύο οι πολύ ουσιαστικότερες στις 14, χαμένος κόπος, χαμένη προσπάθεια. Χαίρομαι δε που μαθαίνω από ακριτομήθειες του, τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι επιχειρούν να μην κάνουν αυτό το φοβερό coaching που βάζουν κάτω τον πολιτικό αρχηγό και τον μπουκώνουν με νούμερα, πληροφορίες, ερωτήσεις και αντερωτήσεις. Γιατί αν αφαιθούν αυτοί οι συνάνθρωποι μας που είναι οι πολιτικοί αρχηγοί να εκφράσουν τον εαυτό τους και όχι να δώσουν εικόνα, όπως λέμε, μάλλον καλύτερα θα είναι και για αυτούς που δεν με ενδιαφέρει η μοίρα τους και για μας, όχι για να ακούσουμε ή να καταλάβουμε, αλλά να μυρίσουμε που θα το πάνε. Αλλιώς χαμένη η προεκλογική αυτή εκστρατεία, πλην του σποτακίου του Καμένου. Όλα τα άλλα ήταν. Λόγω της ευρηματικότητάς. Λόγω της ευρηματικότητας. Και μόνον. Να πω και κάτι ακόμα και της ακραίας αγένειάς του, πολιτικής αγένειας, προς τον εταίρο του στην κυβέρνηση, που χτες ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη στους δημοσιογράφους την αντιπαρήλθε με αρκετό, έτσι, με αρκετή ευρηματικότητα, και αυτός λέγοντας ότι δείχνοντας το μη σπασμένο αριστερό του χέρι. Αλλά δεν υπήρξε άλλη καμπάνια. Οπότε να τελειώνουμε, να πάμε, προσοχή, όχι να ψηφίσουμε, να πάμε να πάρουμε τις ευθύνες μας στην κάλπη. Κύριε Παπαγεννίδη, προηγουμένως μιλώντας με έναν επιστήμονα της GPO, ο οποίος πραγματικά μας έδωσε μια άλλη οπτική, γιατί ξέρετε, έχουμε μάθει και τον κόσμο των μετρήσεων, των δημοσκοπήσεων, να τον αμφισβητούμε. Ο άνθρωπος μπήκε στην ουσία και είπε: κοιτάξτε, πόσο πολίτης να στραφεί όταν δεν υπάρχει ένα καθαρό αφήγημα στα μεγάλα ζητήματα, στη μετά τρίτου μνημονίου εποχή, που ο κόσμος περιμένει να ακούσει και οι περισσότεροι, όλοι, όχι περισσότεροι, απευθύνονται στο θυμικό του επικοινωνιακά και πετάνε και ένα περί εθνικής συνεννόησης και καθαρίσαμε. Ναι, ξέρετε κύριε Σαχίνη, πρώτον δεν μπορώ εγώ, δεν αισθάνομαι ένας πολίτης μεταξύ άλλων 6,5 εκατομμυρίων πως είμαστε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, δεν αισθάνομαι την διάθεση αυτή τη φάση να απευθυνθώ στον πολίτη, στον συμπολίτη μου. Γιατί πραγματικά το θυμικό περίσσευσε, ενώ αυτό που είναι μπροστά μας στις 21 του μηνός, γιατί οι εκλογές δεν γίνονται για τις 20, μάλιστα τις 20 μπορεί να έχουμε και μια κακή έκπληξη, διότι αν έχουμε Eurobasket ακραίο, φοβούμε ότι όλοι θα καθόμαστε με δύο οθόνες. Αν είναι στον τελικό η Ελλάδα, μην δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς να συζητάνε για το pick and roll. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό και ίσως και πολύ υγιέστερο, τέλος πάντων, το σοβαρό. Τη Δευτέρα το πρωί υπάρχει μια αδυσόπιτη πραγματικότητα και επειδή πριν από λίγο με δώσατε στεγνά ως άνθρωπο που έχει παρελθόν ευρωπαϊκό, έχει αμαρτήσει στις Βρυξέλλες, να πω ότι ήδη ένα μεγάλο, όχι αόρατο, ορατότατο χέρι πλανάται από πάνω μας. Αναφέρομαι στην τελευταία εβδομάδα από τις 3-4 πλευρές, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον Μπενουά Κιωρέ, από την Washington, από το IMF, με τον άνθρωπο της Lagarde, ακόμη και από τον Jack Lewton, τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε κάτι, αλλά ξεκαθάρισε απόλυτα. Θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους στην Ευρώπη με αφορμή την ελληνική περίπτωση. Δεν αφορά εμάς, αφορά όλο το θέμα του δημόσιου χρέους και θα φύγουμε από την ανοησία εκείνη βιώσιμο, μη βιώσιμο, που την είχαμε συνηθίσει να εκφωνείται έτσι σαν ψαλμωδία, είναι βιώσιμο, λες και άμα κάτι το πεις βιώσιμο θα γίνει, και θα πάμε στο εξυπηρετήσιμο, δηλαδή θα πάμε, αν μπορεί σε βάθος χρόνου να αποπληρώνεται, μακρύ βάθος χρόνου, έτσι ώστε να τηρηθούν τα προσχήματα, το λέω με τον δικό μου τρόπο, αλλά και οι επερχόμενες γενναίες Ελλήνων να ξέρουν ότι δεν θα έχουν ξεφύγει από το αγκίστρι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα, μια μεγάλη προοπτική, μεγάλη είπα, δεν είπα θετική. Σήμερα όμως έρχεται μια ηχό από τις Βρυξέλλες, ως γνωστόν πάντοτε υπάρχουν οι πηγές, από την Φραγκφούρτη νομίζω πως είναι μέσω Βρυξελών, δηλαδή από την Κεντρική Τράπεζα μέσω της Κομισιόν, που λέει παιδιά, προσέξτε εκεί κάτω εσείς στην Ελλάδα, μόνο αν έρθετε με μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του λαού, του κόσμου, θα υπάρξει διαπραγμάτευση για το χρέος. Εντάξει, για την ώρα υπόθηκε γλυκά, μάλιστα είπαν και μια πρώτη αγένεια και αυτό έχει ήδη υποθεί στις ηγεσίες των κομμάτων.
φοβούμε τα επόμενα 24 ώρα αυτό το μήνυμα, ότι δηλαδή συνέχεια της διαπραγμάτευσης προς το καλύτερο αυτού του τρίτου μνημονίου υπάρχει μόνο αν έρθει ο πολλής κόσμος στην Ελλάδα και αφήστε με ήσυχον, λένε αυτοί για τις πολιτικές κομματικές εκπροσωπήσεις, αν δεν έρθετε πολύ μαζί να διαπραγματευτείτε μαζί μας με την Ευρώπη, με τους ευρωπαϊκούς λαούς, δηλαδή με τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, δεν έχει ρυθμίσει το χρέος. Αυτό έρχεται μια άβολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το μεγάλο του όπλο, ξέρω εγώ, στο ιδεολογικό ήταν ότι εμείς πετύχαμε όμως την αρχή διαπραγμάτευση για το χρέος. Όμως από την άλλη πλευρά θα έπρεπε, εντάξει τώρα ποιος είμαι εγώ για να λέω πρέπει, αλλά θα έπρεπε και όσοι θέλουν την συνεννόηση, αναφέρομαι στον Βαγγέλη τον Μημεράκη, τον και συντοπίτη σας κάτω, να σταματήσουν τις προληπτικούς χαρακτηρισμούς, γιατί αν θες συνεργασία πρέπει να συνεργαστείς με κάποιον που θεωρείς άξιο συνεργασίας, και η συνεργασία για το βαρύ θέμα του χρέους, το βαρύτατο θέμα του χρέους, θα είναι ιστορική σημασίας, ή θα υπάρξει πολλοί κομματικοί σχηματισμοί μαζί ή δεν θα υπάρξει. Οπότε γι' αυτό λέω να τελειώνει η περίοδος αυτή η προεκλογική, να σταματήσουν οι πλαστοί κατ' εμέ τσακωμοί και να δούμε πόσοι αντέχουμε, έτσι, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο πράγμα να κάνεις διακυβέρνηση στις 21 του μηνός, πόσοι αντέχουμε και πόσοι δεν αντέχουμε. Πιστεύετε ότι οι πολίτες περιμένουν να ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα εθνικό, ας το ονομάσω έτσι για να καταλαβαίνομαστε, σχέδιο ανασυγκρότησης ανάταξης της χώρας? Περιμένω να τα ακούσουν από τους πολιτικούς. Προσέξτε, όχι ως Ευαγγέλιο, εγώ έχω τη λύση ως Γιώργος ή εσείς έχετε τη λύση ως Αντώνης, αλλά ως τους ανθρώπους που θα διευθύνουν μια συζήτηση που θα ανοίξει σε όλη την κοινωνία, με ευθύνη βεβαίως του πολιτικού συστήματος. Πιστέψτε με ότι αυτό θα ήταν η νυχτερινή μου προσευχή αν ήμουν πιστός. Να ανοίξει η συζήτηση, γιατί όποιος πει ότι έχει πατέντα, νομίζω ότι απαξιώνεται αμέσως στα μάτια πλέον όλου του κόσμου. Γίναμε με πανάκριβο τρόπο σοφοί στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, 5-6-7 εκλογικές αναμετρήσεις. Όποιος λέει ότι έχει λύση, ούτε καν τι λύση, αλλά λύση έτοιμη, νομίζω ότι ο κόσμος τον κοιτάει όπως ακούει τις ηρωικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που θα σκίσουν και θα ξεσκίσουν. Γενικά το σκίσιμο είναι της ρέντας, έχει ρέντα στον καιρό, αλλά ξέρετε, το αποτέλεσμα πάλι μετράει. Εάν λοιπόν ξεκινούσε, και είναι βαθύτατη τη δική μου απόψεως, δηλαδή, επιθυμία να ξεκινήσει η συζήτηση, για αυτόν τον λόγο και μόνο θα άξιζαν και αυτές οι εκλογές και φοβούμε οι επόμενες εκεί κάπου στο Φλεβάρι. Α! Ναι. Λέτε δηλαδή ότι αυτός είναι ένας σταθμός, ναι, ναι, για να δούμε αν μπορούν να εργαλειοποιήσουν αυτό που περιγράψατε. Ναι, για να πάμε μετά σε έναν άλλο σταθμό. Γιατί εδώ λέει ένας ακροατής, σας στέλνει την καλημέρα του. Λέει, μήπως κύριε Παπαγιαννίδη θα ήταν καλύτερο να παραμείνει αυτή η υπηρεσιακή με κάποιες διορθώσεις μέχρι το Φεβρουάριο. Το ακούω και το ψιλοέγραψα με τον άγραμπο τρόπο που γράφει κανείς επιφύλη ειδικά. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα μονάχα. Οι υπηρεσιακές, δηλαδή προσωπικότητες, γιατί αυτό είναι μια υπηρεσιακή. Ανθρώποι. Έτσι. Ο Χουλιαράκης είναι άνθρωπος. Ο επίσης συντοπίτησας κάτω, ο Νίκος Κουστούλακης, λίγο παραπιο δεξιά, είναι δεξιάνος, όπως βλέπω εγώ το χάρτη, όχι παρεξηγήσεις. Είναι επίσης άνθρωπος, δηλαδή έχει ένα track record, ένα παρελθόν, και έχει μερικές ιδιότητες. Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις ή οι προσωπικότητες ή όλα αυτά είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν έχουν αυτό που γυρεύουν ακόμη και οι Ευρωπαίοι. Αντιπροσωπευτικότητα. Πρέπει πίσω από την κυβέρνηση που θα κάνει τις μεγάλες διαπραγματεύσεις, να υπάρχει 70% του ελληνικού λαού. Μεγάλο ποσοστό. Προσέξτε με, δημοσκοπικά ο Αλέξης Τσίπρας ή ξέρω και εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως τα λέει κάποιος πιο ζαβολιάρικα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΑΝΕΛ, με τους ΑΝΕΛ, το είχαν το 70% όταν διαπραγματεύτηκαν. Δυστυχώς το πήρανε και από διάφορους λόγους, δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή. Εγώ πιστεύω από απειρία και ελαφρότητα, άλλοι τους καταγγέλαν για βαρύτερα πράγματα, το σπατάλησαν. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι είπαν, α ναι, εσείς λοιπόν οι Έλληνες 70%, 75% πόσο δέχονταν τότε να στηρίξουν την διαπραγματευόμενη κυβέρνηση.
κυβερνώσα πρώτη φορά αριστερά δύο βαριά πράγματα, κυβέρνηση και διαπραγμάτευση, είσαστε πολύ ενδιαφέροντες. Όταν όμως είδαν ότι δεν διαπραγματευόμασταν, αλλά ο Υπουργός Παγώνη έκανε το παγώνι, οι διάφορες φράξεις στην κυβέρνηση κάνανε εσωτερικά μαχαιρώματα, είπαν: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε αυτό, 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 εκεί υπογράφεται, εκεί, εκεί κάτω. Μπράβο, μπράβο. Και εκεί είμαστε σήμερα. Πείτε μου, αυτό τι σημαίνει για σας ότι την επαύριο των εκλογών, δηλαδή 21-22, εάν πούμε ότι υπάρχει ένας βαθμός συνεννόησης, βέβαια αυτόματα αυτό δεν γίνεται, καλά το λέτε με διατάγματα, πρέπει να είναι ουσίας και ανυπόκριτο, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά στην κορονίδα της με τεχνοκράτες, αλλά να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Άκουσα, κάπως, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κοιτάξτε, θα πάει να γίνει κάτι για το ασφαλιστικό. Τεράστιο πρόβλημα. Θα κοπούν οι συντάξεις κάποιων για να μην κοπούν οι συντάξεις άλλων και για να μην στερήσουμε εμείς οι γεροντότεροι, λυπάμαι για τη διατύπωση, είμαι 62 χρονών, απέχω 5 χρόνια ή 10 από τη σύνταξη, θα δούμε που θα είναι στην εξοδότηση, δεν δικαιούμαι να φάω το μέλλον των παιδιών μου. Απαγορεύεται. Ο άνθρωπος που θα πάει να κάνει συζήτηση για την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να έχει, όχι με τον τρόπο που το λέω εγώ, μα κάποια προσέγγιση. Αν πάει για να πει δεν διαπραγματευόμαστε το ασφαλιστικό, δεν θα υπάρξει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δεν θα φυγεί, δεν υπάρχει συζήτηση. Ή πάλι θα υπάρξει το άλλο, το πολύ πιο επικίνδυνο κοινωνικά, γιατί δεν είναι γέρι προς νέους, είναι ο αγροτικός κόσμος προς, είναι περιθωριακός στατιστικά, αλλά πάντα πολύ σημαντικός. Βγαίνουν τα δύο μεγάλα κόμματα και ο Μημαράκης και απ' έξω, απ' έξω και τίποτα, και λένε απαπαπαπαπαπα, φορολόγηση των αγροτών αποκλείεται. Αυτός δεν μπορεί να κυβερνήσει. Μπορεί να πει, όπα, πήγε να γίνει μια άγαρμπη φορολόγηση των αγροτών. Δεν καταλάβανε οι Ευρωπαίοι που μας δώσαν το μνημόνιο έτοιμο, υπογράψτε εδώ, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν καταλάβαν πώς λειτουργεί ο αγροτικός χώρος. Αλλά πρέπει να γίνει συζήτηση. Γι' αυτό λέω εγώ ότι χρειάζεται η επόμενη κυβέρνηση να έχει πολιτική στήριξη, δηλαδή τη δικιά μας, να έχει τεχνοκράτες για να κάνουν την ουσιαστική διαπραγμάτευση και πολιτικούς για να την εξηγήσουν στον κόσμο αντί να κακαρίζουν, και μετά κάποια στιγμή, αυτό είναι αυτό που πέταξα το Φλεβάρι, κάποια στιγμή αφού ανοίξουν τα μέτωπα, αφού οι Ευρωπαίοι καταλάβουν ότι έχουν απέναντί τους ένα λαό και όχι ντίβες και όχι κόμματα που πάνε να αρπάξουν κάτι από εξουσία, να ξαναβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη για να γίνουν οι βαριές δεσμεύσεις που θα δεσμεύσουν την ελληνική δημοκρατία, δηλαδή τους Έλληνες, για δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό που θα πρέπει να γίνει. Υποθηκεύουμε το μέλλον. Άρα εγώ κρατώ και αυτό που μου είπατε, ούτως ή άλλως όποια και αν είναι η επιλογή, λέτε θα πρέπει μετά να πάμε σε μια επικύρωση, αν δεν είναι Φεβρουάριος μπορεί να είναι Μάρτιος. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω πώς θα είναι, μπορεί αυτή να είναι το αληθινό δημοψήφισμα. Επισημαίνω ότι το προηγούμενο δημοψήφισμα ήταν τερτύπη. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Ρωτούν εδώ πολλοί ακροατές πού κατά τη γνώμη του κύριου Παπαγιαννίδη θα κριθεί τελικώς η πρωτιά. Και αν τη βλέπει να είναι μεγαλύτερη από ό,τι περιγράφεται του ενός ή του άλλου, από αυτό περιγράφεται τώρα ως αμφίρροπο, ως θρίλερ, ως στήθος με στήθος. Ναι, εγώ νομίζω θα κρυφθεί σε αυτό που ο κόσμος θα προσλάβει ως ειλικρίνεια. Έτσι, δεν ξέρω τι θα πει ειλικρίνεια. Αυτό που εμείς θα διαλέξουμε να θεωρήσουμε ειλικρινές. Και υπ' αυτήν την έννοια πάντως ο Τσίπρας χτες στη συνέντευξη με τους δημοσιογράφους, εν αντιθέσει με προχθές με την ανάγνωση, ξέρω κι εγώ, του προγράμματος που ήταν έτσι λίγο θλιμμένη, ξανακέρδισε στα δικά μου μάτια κάτι που μέχρι τώρα το κουβαλούσε βασικά ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, πιθανή ειλικρίνεια, φαινομενική αξιοπιστία. Και η σημερινή Αυγή ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι επιτέλους σταμάτησε τους ελιγμούς και είπε το αληθινό διακύβημα για τους Σιριζέους. Λέει ή τον Τσίπρα ή, λέω εγώ το διορθώνω, ή τους άλλους, ή εμένα ή τους άλλους. Ο κόσμος λέει θα κλείσει τα μάτια και θα πει πιστεύω αυτό ή εκείνο χοντρικά. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, διότι αν είναι συναισθηματικό το πιστεύω, έτσι, δηλαδή μου μιλάει πιο γλυκά, πάλι θα πάμε σε μια εκλογή του τύπου της 25ης Ιανουαρίου και θα είναι χαμένοι μήνες. Εάν ο κόσμος διαβλέψει
ποιου είδους ανθρώποι, και δυστυχώς στα ψηφοδέλτια δεν πολύ βλέπει κανείς προσπάθεια να μπουν άνθρωποι που θα έχουν ενός βάρους, έτσι, για την επόμενη μέρα. Προσπερνάω τον Νικηφόρο Διαμαντούρο που είναι στο ποτάμι, το ποτάμι που θα πρέπει να γλιτώσει από την σύνθλιψη. Μου φαίνεται ότι θα είναι τυχαία η απόφαση. Και υπ' αυτήν την έννοια κινδυνεύει να έχει τους κινδύνους του Ιανουαρίου. Δηλαδή να βάλουμε πολύ θυμικό, πολύ επιθυμία, και αντί να πούμε θέλω, το θέλω ξέρετε θα πει και δέχομαι, έτσι. Θέλω να έρθω στην Κρήτη, θα πληρώσω το εισιτήριο και θα θυσιάσω κάποιες μέρες. Και λέμε θα ήθελα να ήταν όλα εύκολα. Αυτό για μένα έχει τελειώσει.